Χαίρετε. Στο σημερινό βίντεο θέλω να σχολιάσω την υποκρισία γενικότερα των επίσημων αθλητικών οργανώσεων, αλλά είτε αυτό έχει να κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο. Και τι θέλω να πω συγκεκριμένα. Π.χ. ονοματίζουμε ανά 4 χρόνια τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει καμία σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, εκμεταλλεύεσαι την ιστορία και το όνομα, χωρίς όμως να έχεις ούτε την ουσία των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν να κάνουν με την τιμή προς τους θεούς τους τότε. Εγώ δεν θα σου πω ότι θες να τιμήσεις τους τότε θεούς. Ας έχεις οποιαδήποτε μορφή, έτσι, τιμής σε όποιον πιστεύεις εσύ. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει να τιμήσεις τον Δία, που το σωστό αυτό είναι. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι και παίρνεις ένα όνομα, να μην αντιγράψεις μόνο επιφανειακά αυτό που κάνεις, που θέλεις να κάνεις, αλλά να αντιγράψεις την ουσία. Να μπει στην ουσία. Ολυμπιακή, ξέρω εγώ. Οι αγώνες είχαν να κάνουν με την τιμή, όχι μόνο προς τους θεούς, αλλά και προς τους νικητές. Δηλαδή ο νικητής δεν αγωνιζόταν ούτε για εκατομμύρια ευρώ συμβόλαια, ούτε για εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είχε να κάνει με το χρήμα, είχε να κάνει με τη δόξα. Έτσι. Πώς να μην πούνε μέσα αναβολικά και 1000 άλλα, όταν έχεις να κάνεις με τόσα πολλά χρήματα. Αν πεις ότι ακολουθούμε τα πρότυπα του τότε, δηλαδή δίνω μόνο ένα στεφάνι ελιάς. Όποιος θέλει ας έρθει. Όποιος θέλει ας έρθει. Για την τιμή, για τη δόξα. Ας τα αφήσουμε. Έχουμε αγώνες μαραθωνίου. Σου κάνουν τώρα διοργάνωση μαραθώνιο και σου λέει έχουμε αποστάσεις από 40 τόσα χιλιόμετρα μέχρι 20, μέχρι 5 και έχουμε και κανένα 2 χιλιόμετρα να περπατήσεις και... Εσύ δούμε τώρα, αυτό είναι μαραθώνιος? Μην το λες μαραθώνιο. Πες οτιδήποτε άλλο. Πες έχουμε αγώνες τρεξίματος. Έχουμε αγώνες της τάδε απόστασης στο τάδε μέρος. Πρέπει να κλέψεις το όνομα. Πρέπει να πάρεις την έγκλη του τότε, να την πασαλήψεις παντού. Ναι, θες να το κάνεις, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να σε εμποδίσει. Αυτό θα αλλάξει όμως. Θα έρθει η στιγμή που ένας σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή τώρα κοιτάξτε να δείτε, όλοι ασχολούνται με πνευματικά δικαιώματα ανά τον κόσμο, εκτός από εμάς. Έχουν πάρει παντού, δηλαδή βγαίνει ο άλλος για να δει το καραγκιουζιλίκι της υπόθεσης, πόσο καραγκιόζιδες είναι, και βγάλανε, τώρα πρόσφατα το είδα, μέχρι και bodybuilding Spartan bodybuilding. Ρε καραγκιόζιδες, δηλαδή έλεος, και δεν υπάρχει ένας να τους πει, εσείς ξεφτιλίζετε την ουσία της προπόνησης των Σπαρτιατών, Για να βγάλετε χρήμα, για να δώσετε ένα όνομα που ακούγεται καλά στον κόσμο και έχει ιστορία, για να κερδίσεις χρήμα από αυτό. Και μέσα πουλάς αναβολικά και κάνεις οτιδήποτε δεν θα έκανε ένας Σπαρτιάτης. Δηλαδή, πουλάς μόνο σώμα, ύλη δηλαδή, ενώ η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει να κάνει κυρίως με πνευματικό και έπειτα σωματικό επίπεδο. Εκμετάλλευση τα πάντα. Κλέψιμο, αντιγραφή, κλέψιμο, δηλαδή ένας αχταρμάς μόνο και μόνο για να ακουστεί κάτι καλά, για να πάρουμε το όνομα που γνωρίζει ο κόσμος. Τέλος πάντων, να σοβαρευτούμε λίγο και εμείς από πλευράς μας, μέχρι να βγει κάποιος σοβαρός άνθρωπος ή οργανισμός να τα απαγορεύσει όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια και να επιτρέπει μόνο την ουσία του πράγματος, σε οποιοδήποτε αγώνα, μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, να συμβεί, εμείς από πλευράς μας δεν πρέπει να συμμετέχουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο σε αυτά τα καραγκιουζιλίκια.
Θέλουμε να τιμήσουμε έναν αγώνα που ονομάζεται Μαραθώνιος, να είναι Μαραθώνιος. Θέλουμε να τιμήσουμε την προπόνηση των Σπαρτιατών, να είναι η προπόνηση των Σπαρτιατών. Ποια είναι αυτή η προπόνηση? Θα δούμε μελλοντικά, πολύ σύντομα, αλλά μελλοντικά. Ούτε οι καλλιστενικοί, που μας έχουν τρελάνει την καλλιστενική, ότι... Αλλά θα κάνω ένα άλλο βίντεο γι' αυτό, για να μην πλατιάσω τώρα. Όχι ότι είναι κακή προπόνηση η καλλιστενική, κακό είδος προπόνησης, είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με την αρχαία Ελλάδα. Το όνομα ναι, η ουσία όχι. Εν μέρη ναι, στην ολότητά του όχι. Πάλι δηλαδή και εκεί πέρα έχουμε μία αντιγραφή στο βωμό της μόδας και του χρήματος. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε.